Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο Φίβο Κλαβιανό είναι στην αίθουσα ειδήσεων. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, ο κύριο Ταϊκούρα είπε και άλλα ενδιαφέροντα σήμερα στην Βουλή. Είπε, για παράδειγμα, ότι πριν τα μέσα του επόμενου έτου δεν περιμένουμε ευρωπαϊκά λεφτά. Άρα θα πρέπει με αυτό το περίφημο μαξιλάρι να πορευτούμε. Δεν ξέρω για πόσο φτάνει όμω. Ε, δεν φτάνει, γιατί υπάρχουν έσοδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί το κράτο να μην χαλάει λεφτά, να έχει και τηρήσει όλα τα 37 δισεκατομμύρια του μαξιλαριού ο κύριο Ταϊκούρα, αλλά οικονομία βυθίζεται. Έχει ελάχιστε ή πράξη ο τουρισμό αλλά η οικονομία βυθίζεται. Mm -hmm. Έχει ελάχιστες εισπράξεις ο τουρισμός ε, ακόμα τώρα και τελειώνει ο Ιούνιος. Ε, θα επανέλθω στο θέμα του τουρισμού στο τέλος, γιατί έχει μια σημασία να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει mm -hmm. ε, οι Αθηναίοι στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Mm -hmm. ε, και δεν τραβάει ζήτηση, δεν τραβάει κατανάλωση ε, και επιση δεν φτάνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα χέρια α, των, των επιχειρήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα στη Βουλή η Ελληνική Ένωση Τραπεζών παραδέχτηκε ότι από τις 98.000 αιτήσει χρηματοδότησης έχουν γίνει δεκτές μόνο οι 10.000... Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που αν βγει στην αγορά κάποιος το, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Ότι κόβει με κριτήρια πάρα 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 πολλού ουσιαστικά του αυτού που έχουν ανάγκη. Αυτού που δεν έχουν ρυθμισμένα χρέη προ το δημόσιο, αυτού που, ναι. που δεν έχουν ρυθμισμένα χρέη προ τι τράπεζε, ε, αυτού που δεν έχουν φορολογική ενημερότητα. Ε, όλοι αυτοί όμω τελικά είναι που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ναι. και αν κλείσουν θα εκτιναχθεί η ανεργία. Θα, mm -hmm. θα, θα, θα χαθεί κομμάτι από την οικονομία. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι. Πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα ευρωπαϊκά, τα οποία θα αργήσουν να έρθουν στην Ελλάδα, όπω είπε ο κύριο Ταϊκούρα, έρχεται ήδη από την άλλη μεριά η πίεση για, τις, για την πρώτη κατοικία από του θεσμού. Ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο. Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει ισχυρέ αντιστάσει. Και το να υπάρχει ένας ένας, ένα προστατευτικό δίκαιο που δεν θα έχει προστασία τη πρώτη κατοικία, αλλά θα χάνει την κατοικία σου και θα μπορεί να μένει μέσα στο σπίτι και να πληρώνει ενίκιο, νομίζω ότι αφενό δεν είναι προστασία τη πρώτη κατοικία και φετέρου δεν ταιριάζει με αυτήν την, την προβληματική κατάσταση στην οποία θα μπει η οικονομία. Δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δυστυχώ θα απομακρυνθούμε από αυτή για κάποια χρόνια. Άρα δεν είναι αυτό λύση. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό που σου για τον τουρισμό. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Επειδή δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, μου είπανε προηγουμένω ότι στα Χανιά, σε εξαιρετικά τουριστική περιοχή, μια οικογένεια καλοστεκούμενη ναι. αναγκάστηκε ε, ο σύζυγο να πουλήσει το σκάφο του, δηλαδή από εύπορη οικογένεια, γιατί δεν έχουν λεφτά να βγάλουν του μήνε που διανύουμε. Γιατί θα έπρεπε σε περιοχέ όπω τα Χανιά να έχει πέσει εισόδημα τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο και δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό θα φτάσει και στα πιο λαϊκά στρώματα Βέβαια. και αυτή η εικόνα δεν έρχεται στους δέκτες στο, των, τηλεοράσεων. Τη μεταδίδουμε εμείς και είναι ενισχύει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι το μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό που συμβαίνει στην οικονομία. Και είναι σκηνές από το μέλλον. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Φεύγω Κλαβιανές, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια.